καλησπέρα. Η ζωή είναι ωραία για άλλη μια φορά μαζί μέσα από τη συχνότητα της Crete TV. Και σήμερα μια εκπομπή με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μαζί μας η Μερόπη Μπομποδάκη για πρώτο θέμα. Μερόπη, γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου Γιούλη μου, είμαι πολύ καλά εσύ? Πολύ καλά κι εγώ. Πες μου τι μου έχεις φέρει σήμερα. Σήμερα έχουμε φέρει πικάντικα πράγματα. Για πες μας. Τι βρίσκουν σεξι οι γυναίκες στους άντρες. Μάλιστα. Δηλαδή, πέρα από τα κλασικά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αυτά τα σώματα, τα μπρατσωμένα. Εντάξει, αυτά δεν μένουν απαρατήρητα, έτσι. Εντάξει, τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν μένουν ποτέ. Αλλά υπάρχουν και έτσι μικρές πινελιές που οι γυναίκες παρατηρούν και πολλές φορές μπορεί να καλύψουν και ένα τέλειο κορμί. Είναι οι μικρές συμπεριφορές που κάνουν οι άντρες χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το παρατηρούν καν ότι το κάνουν. Και αυτά δεν είναι τη διαφορά, δηλαδή. Κάνουν τη διαφορά. Αυτά είναι που μαγεύουν εμάς τις γυναίκες. Για πες μου, λοιπόν. Η οδηγική συμπεριφορά. Δηλαδή. Κρατούν το τιμόνι με τα δύο δάκτυλα. Αυτό για τις γυναίκες τις κάνει. Δηλαδή, δείχνει πολύ σεξι αυτό στον άντρα. Ναι, είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που έχουν το τιμόνι και ότι μπορούν έτσι με δύο δάκτυλα ακριβώς, να. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Επίσης, αυτό στην οδηγική συμπεριφορά αρέσει και βρίσκουν πολύ σεξι οι γυναίκες είναι το μπράτσο έξω από το παράθυρο. Άρα, η οδηγική συμπεριφορά που δείχνει αυτοπεποίθηση, το μπράτσο έξω από το παράθυρο, με τα δύο δάχτυλα να κρατάμε το τιμόνι. Και όλα αυτά σε ένα άντρα μας δίνουν λίγο έξτρα γοητεία. Το λέει η έρευνα, παιδιά. Έτσι. Mm-hmm. Εφόσον η έρευνα μιλάει, εμείς οφείλουμε να. Περιορέξεως. Αυτό ακριβώς. Για πες μας το δεύτερο. Το δεύτερο νομίζω θα μας βρει όλες τις γυναίκες σύμφωνες. Όταν ένας άντρας. Να το κάνουμε λίγο εικόνα. Όταν ένας άντρας είναι σε ένα εστιατόριο και λένε πού είναι το τραπέζι. Οδηγεί την γυναίκα, τη σύντροφό του στο τραπέζι και ακουμπάει ελαφρά τη μέση. Με το χέρι. Ναι, αυτά τα τυχαία αγγίγματα είναι πάρα πολύ. Αυτό το τυχαίο άγγιγμα είναι πολύ σεξι. Mm-hmm. Ναι, 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 το βρίσκουν οι γυναίκες πολύ σεξι. Γυρίζουν τα μανίκια του πουκαμίσου τους. Αυτό στιλιστικά δείχνει κάποιον που είναι έτοιμος για δουλειά. Δηλαδή, ίσως μας αρέσει γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστούμε κάτι. Αλλά γενικά είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ που κάνουν και οι πολιτικοί όταν πηγαίνουν να επισκεφτούν, ας πούμε, ένα εργοστάσιο κάτι και σηκώνουν τα μανίκια, βγάζουν το σακάκι, σηκώνουν τα μανίκια, ότι είναι έτοιμοι για δουλειά. Σημαίνει αυτό, ίσως γι' αυτό να αρέσει και στις γυναίκες, ότι είναι εκεί για μας. Πολύ πιθανόν, γιατί συνδέεται και με το επόμενο που βρίσκουν σε έξι γυναίκες, που είναι να επισκευάζουν και να κάνουν μικροδουλειές στο σπίτι. Α, καλά, αυτό το βρίσκουν σίγουρα, πολύ σε έξι. Ναι. Και φυσικά το να είναι καλή με τα παιδιά. Ένας άντρας που είναι τρυφερός με τα παιδιά, που ασχολείται με τα παιδιά, που έχει υπομονή, που είναι γλυκός με τα παιδιά, είναι ένα έτσι πάρα πολύ σεξι χαρακτηριστικό. Και μάλιστα έχω δει και σε μια ταινία που έλεγε ότι για να βρει κοπέλα κάποιος έπαιρνε το ανιψάκι του, το βαφτιστήρι του, δεν ξέρω, κάποιο παιδάκι της οικογένειας και το πήγαινε στην παιδική χαρά και αυτό τραβούσε τις γυναίκες. Για να του μιλήσουν και μετά αυτός εξηγούσε ότι δεν είναι δικό μου το παιδί και έτσι γνωριζόντουσαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώα, βέβαια. Ναι, συμβαίνει και με τα ζώα. Δηλαδή, γενικά, όταν βγάζουν μία τρυφερότητα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ισχύει και για τα δύο φύλλα, γιατί θα πούμε τώρα και πράγματα που βρίσκουν οι άντρες σεξι στις γυναίκες. Και είναι και αυτό νούμερο ένα στη λίστα, το να είναι οι γυναίκες καλές με τα παιδιά, να βγάζουν αυτό το μητρικό ένστικτο, ναι. Αυτή την αγάπη, αυτή την αφοσίωση, την καλοσύνη στα παιδιά. Και οι άντρες λοιπόν το μετράνε αυτό το πράγμα. Οπότε και άρα για τα δύο φύλλα. Η τρυφερότητα είναι και στα δύο φύλλα, ένα πολύ ακριβώς. Σημαντικό στοιχείο. Κάτι άλλο που δεν θα περιμέναμε για να βρίσκουν οι άντρες σεξ είναι το χωρίς μακιγιάζ. Αυτό, Μερόπη, είναι κάτι το οποίο μας μπερδεύει πάρα πολύ. Πραγματικά. Ναι, γιατί οι άντρες μία σε θέλουν περιποιημένη και όμορφη και να είναι και τα νύχια σου φτιαγμένα και τα μαλλιά σου και να έχεις κάποιο μακιγιάζ. Και απ' την άλλη σου λένε, μα σε θέλω φυσική. Θέλω να μπορώ να σε φιλήσω. Θέλω να μπορώ να σε αγγίξω χωρίς να λερώνομαι. Εγώ έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω και όχι απλά φυσική χωρίς μακιγιάζ, αλλά και με ρητίδες. Αυτό τώρα. Αυτό δείχνει πείρα, ναι. Όσον αφορά τους άντρες, όπως το εξήγησαν στην έρευνα. Και αυτό δείχνει, βγάζει κάτι έτσι, μια εμπειρία, ένα δυναμισμό και μια αυτοπεποίθηση. Γιατί αγαπάς τον εαυτό σου όπως είναι, οπότε και με φυσική ομορφιά και με τις ρητίδες σου, ρε παιδί μου. Είναι τα χαμόγελά σου, τα κλάματά σου, οι ρητίδες. Ναι. Είναι αποτυπωμένες εμπειρίες στο πρόσωπό μας, έτσι. Άρα αυτό τους άντρες δεν τους ενοχλεί, μας λες. Είναι κάτι που όχι απλά δεν τους ενοχλεί, το βρίσκουν πολύ σεξι, μάλιστα. Ορίστε, και εμείς πάμε και κάνουμε διάφορα και τελικά έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Εντάξει, το θέμα είναι βέβαια τι δίνουμε εμείς στον άλλον να καταλάβει, έτσι. Αυτά είναι πράγματα που βρίσκουν οι άντρες σεξι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ξεπατικούρα και να κάνουμε ακριβώς ό,τι λέει η έρευνα. Είναι και πράγματα που συμβαίνουν τυχαία, όπως το να πεις ένα αστείο λάθος. Είναι πράγματα που γίνονται αυθόρμητα. Αυτά τα αυθόρμητα πράγματα οι άντρες τα θεωρούν πολύ σεξι. Σε κάνει να νιώθεις λίγο ευάλωτη, λίγο... ότι χρειάζεσαι προστασία και αυτό δίνει στον άντρα την αίσθηση της δύναμης ότι πρέπει να σε προστατεύσει, ίσως είναι όλα θέματα... Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι και οι άντρες νιώθουν μία ανασφάλεια και όταν δουν ότι και η γυναίκα που έχουν δίπλα τους δεν είναι τέλεια, αυτό τους κάνει να μπορούν να έρθουν πιο κοντά της. Να τη νιώσουν πιο όμορφα, να νιώσουν πιο όμορφα όταν είναι μαζί της. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Οπότε, ειδικά σε αυτή την έρευνα, βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία γίνονται ανεπαίσθητα, χωρίς να θέλουμε να τα προκαλέσουμε, είναι αυτά που πραγματικά τον άλλον τον μαγεύουν. Ναι. Μετά, με το να φοράς τα ρούχα του, μου λες. Να φοράς τα ρούχα του, ναι. Για πες. Έχουμε δει πολλές ταινίες που η γυναίκα φοράει το πουκάμισο του αγοριού της και είναι πραγματικά, δείχνει οικειότητα, είναι σεξι και οι άντρες το λαμβάνουν υπόψη τους. Εμένα μου αρέσει και όταν κάνουν αυτό με την πιτζάμα που φοράει το κορίτσι το πάνω μέρος της αντρικής πιτζάμας και το αγόρι το κάτω μέρος. Το βρίσκω πάρα πολύ σεξι και πάρα πολύ όμορφο που μοιράζονται ένα σύνολο και οι δύο. Είναι πολύ όμορφο, ναι, είναι πολύ όμορφο. Τελευταίο στη λίστα μας είναι το να έχει ενδιαφέροντα μια γυναίκα. Μια γυναίκα που έχει ενδιαφέροντα, που έχει χόμπι. Αυτό για τους άντρες είναι κάτι πολύ σεξι. Δείχνει δυναμισμό, δείχνει ότι δεν υπάρχει προσκόλληση. Όταν ναι. Δηλαδή μια γυναίκα συνεχίζει καλά, να έχει. Καλά, τώρα με πάει σε άλλο θέμα βέβαια, γιατί όταν μια γυναίκα την πρωτογνωρίζει, συνήθως έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και μια ζωή που την έχει χτίσει έτσι γύρω της πολύ όμορφη. Όταν όμως μπαίνει στην διαδικασία της οικογένειας, είναι πρόθυμη να τα παρατήσει όλα αυτά για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, στα παιδιά της, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Εκεί βρίσκουμε τον άντρα να λέει ότι «Μα εγώ αλλιώς σε γνώρισα, που ήσουν πολύ πιο ενδιαφέρον, που έκανες τα δικά σου πράγματα και τώρα δεν τα κάνεις όλα αυτά». Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά, γιατί η γυναίκα, ίσως και από τη φύση, επειδή ζει τη μητρότητα, είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω πιο εύκολα από ότι ένας άντρας. Μα κάνουν όλες, αν δεις δηλαδή σε όλα τα ζευγάρια, είναι οι γυναίκες που κάνουν πίσω και αφήνουν πράγματα, ενώ ένας άντρας συνεχίζει κανονικά. Στη γυναίκα νομίζω ότι είναι και η κοινωνία που δίνει κάποιες τύψεις και κάποιες ενοχές, την κάνει να νιώθει ίσως. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεται ανάμεσα στα παιδιά της και στο να βρει τον εαυτό της. Εγώ θα έλεγα να έχει λίγο υπομονή. Όλα γίνονται και όλα θα τα βρει. Ακόμα και ένας άντρας όταν βλέπει τη γυναίκα του έτσι, να ξέρει ότι θα ξαναέρθει. Και να τη βοηθήσει βέβαια. Βέβαια, αν τα χωρίς να τη βοηθήσει πώς θα γίνει. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι πολλές φορές οι γυναίκες πιο πολύ πιέζονται από τον σύζυγο παρά από μία ντουζίνα παιδιά στο σπίτι, έτσι. Είναι βέβαια, και αυτά πράγματα που πρέπει να τα κατανοήσουμε. Βέβαια, αν με τον σύζυγό σου τα έχεις βρει και έχετε βάλει κάποιες αρχές και κάποια όρια ώστε να διατηρηθείτε κι εσείς σαν ζευγάρι, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Εάν όμως δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας, τότε υπάρχει μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι να είμαστε ο εαυτός μας και άντρες και γυναίκες και ακόμη και αν δεν είναι στη λίστα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, σίγουρα αν είναι αυθόρμητα θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα τα χαρακτηρίσει σεξι σίγουρα. Έτσι, έτσι. Να κάνουμε αυτά που αγαπάμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και θα κάνουμε και τους άλλους να τα αγαπήσουν μαζί με εμάς. Ακριβώς. Μερόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρευνα και τώρα ξέρεις που θέλω να σε πάω. Ανυπομονώ. Σε μία συνέντευξη στην Αθήνα με ένα αγόρι πολύ αστείο, με ένα αγόρι που κάνει πολλά πράγματα και θέατρο και τηλεόραση και έγινε πρόσφατα μάλιστα και μπαμπάς για δεύτερη φορά. Πάμε μαζί να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Δημήτρη Μακαλιά. Δημήτρη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας, η ζωή είναι ωραία. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε στο πλατό μας, εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πεις πού σε βρίσκουμε φέτος.
Λοιπόν, φέτος με βρίσκεται κάθε πρωί εδώ, στο Πρωινό Πρωινιάτικα, μαζί εδώ με την Πέττη Μαγείρα, τον Παναγιώτη Χατζηδάκη, τη Μαρία Αντωνά και την υπόλοιπη παρέα, σε μια εκπομπή που νομίζω ότι πολλές φορές τη χαρακτηρίζω αντιτηλεοπτική. Γιατί έχει κάτι το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με εμάς προσωπικά και το πόσο καλά περνάμε, και όχι με το αν είναι καθώς πρέπει για την τηλεόραση που επιθυμούν οι περισσότεροι. Επομένως, αφινόμαστε σε αυτό που έχετε, στη στιγμή, διασκεδάζουμε, περνάμε καλά και στον αέρα και εκτός αέρα. Και είμαι χαρούμενος που καταφέρνω να διασκεδάζω και κάθε φορά να ξυπνάω χαρούμενος να θέλω να έρθω στη δουλειά μου. Πραγματικά είναι ψυχοθεραπεία. Για μένα πολύ, ναι. Έτσι μπορεί και για να. Εμάς, από το σπίτι που σας βλέπουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, περνάω το όμορφα. Εμείς σίγουρα πάντως διασκεδάζουμε, γελάμε πάρα πολύ και σχολιάζουμε το οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Και για εμάς αυτό είναι βάλσαμο. Εμείς βλέπουμε εσάς για να μας φτιάξετε το κέφι. Εσύ τι κάνεις για να σου φτιάξει το κέφι όταν δεν είσαι έτσι πολύ καλά? Κοίταξε, αφιερώνω πολύ χρόνο στα παιδιά μου. Οπότε εκεί περνάω πολύ καλά, να μοιράζομαι στιγμές μαζί τους, να κάνουμε πράγματα μαζί. Αλλά και προσωπικά με τη γυναίκα μου, να πάμε ένα σινεμά, να πάμε να φάμε. Απλά πράγματα, ξέρεις, καθημερινά, αυτά που μας δίνουν μικρές χαρές. Μπορεί να μου φτιάξει τη μέρα και κάτι πολύ απλό με τα παιδιά, να δούμε τον ήλιο. Τι να σου πω. Κάτι τόσο απλό μπορεί να με ανανεώσει πάρα πολύ. Στο σπίτι, πώς είναι η κατάσταση, συνεχίζεται αυτή η τρέλα? Κοίταξε, ναι, είναι αρκετά. Θα έλεγα δύσκολη αυτή η περίοδος, γιατί ήρθε ένα νέο μέλος στην οικογένεια, η μικρή μας. Οπότε έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα επανάληψης ξενυχτιού, ξέρεις, με πολλή πίεση. Ο προσωπικός χρόνος να μειώνεται πάρα πολύ. Το ένα παιδί να κλαίει, το άλλο να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Οπότε προσπαθούμε λίγο να βρούμε την ισορροπία μας ακόμα. Ζήλεψε ο μικρός? Ναι, στην αρχή είχαμε στιγμές ζήλιας, αλλά κράτησε λίγο ευτυχώς. Δηλαδή πήρε κανένα μήνα περίπου. Και τώρα πια είμαστε πάρα πολύ ωραία. Θα την πάρει αγκαλιά, θα την προσέξει. Τον εμπιστευόμαστε να τον αφήσουμε λίγο μόνο να την προσέχει για να κάνουμε κάτι εμείς λίγο πιο εκεί. Πάντα κοιτάμε βέβαια κλεφτά, ναι, αλλά ναι, ναι. Έχει μπει σε μια ωραία γραμμή. Κατά πόσο βοηθάς με τα παιδιά? Νομίζω ότι το έχουμε πάρει 6,5 με την Αντιγόνη. Τα μοιράζουμε, δηλαδή όταν εγώ λίγο στη δουλειά πηγαίνει η Αντιγόνη μόνο. Οπότε εγώ γυρίζω και θα μείνω πολλές ώρες με τα παιδιά ή θα κρατήσω όλο το βράδυ την Πέμπα. Γενικότερα μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό ούτως ή άλλως. Οπότε δίνουμε 100%. Ποια σχολεία των παιδιών είναι η αγαπημένη σου? Σίγουρα υπάρχουν κάποια που δεν είναι αγαπημένα, αλλά πρέπει κάποιος να τα κάνει. Δηλαδή η αλλαγή πάνας ή να κάνει ορό στη μητούλα του και αυτά είναι από τα δύσκολα που δεν θέλεις, αλλά ξέρεις ότι θα τα μοιράσουμε δίκαια. Μ' αρέσει σίγουρα να κοιμάμαι μαζί της. Δηλαδή το αγαπημένο μου είναι να την παίρνω αγκαλιά το βράδυ και να κοιμάμαστε μαζί. Δεν τη βάζω στο κρεβατάκι, δεν τη βάζω στα λίκνα και σε αυτά. Θέλω να είμαστε δίπλα-δίπλα, μύτη-μύτη, να αναπνέουμε παρέα. Είναι πολύ στη μόδα στην τηλεόραση να κάνουν τα ζευγάρια πράγματα μαζί. Αν σου πρότειναν κάτι με την Αντιγόνη, θα το έκανες? Μας το έχουν προτείνει στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ. Θέλουμε να, αν είμαστε μαζί, να βρούμε κάτι το οποίο θα μας ταιριάζει απόλυτα για να νιώθουμε ασφάλεια. Η Αντιγόνη τους ή άλλως, αν δεν νιώθει πολύ ασφαλής στο περιβάλλον που πάει να δημιουργηθεί, δεν κάνει κάτι. Δηλαδή, προσέχει πολύ τα βήματά της, κυρίως στο τηλεοπτικό κομμάτι. Οπότε δεν θα λέγαμε όχι, αρχικά ήταν κάτι που θα μας ταιριάζε. Έχουμε συνυπάρξει στην τηλεόραση, στο Just the Two of Us, ήμασταν μαζί για αρκετό καιρό, οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει μια χημεία και τηλεοπτική και προσωπική, οπότε θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο. Άρα δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Αντιγόνης και Πέττης? Όχι, όχι. Παντόφλα στο σπίτι και εδώ πέρα. Όχι, όχι. Την εμπιστεύεται ούτως ή άλλως τόσο πολύ την Πέττη, οπότε πιστεύω ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ. Θα προτιμούσε να είναι από πίσω η Αντιγόνη σε κάτι άλλο παρά να είναι δίπλα μου. Προτιμάει την Πέττη. Α, ναι. Ναι. Μια χαρά έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι. Πες μας λίγο για το θέατρο σε Σουάρια Δολοφόνος. Τι έχει γίνει εκεί πέρα και υπάρχει τέτοια επιτυχία για τόσα πολλά χρόνια? Ναι, έχει το κοκαλάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την παράσταση. Που κάθε χρόνο λες τώρα να πάμε άλλη μία χρονιά, να πάμε άλλη μία χρονιά. Και όμως είναι έργο το οποίο αντέχει πάρα πολύ, γιατί είναι μια τρελή ξέφρενη κωμωδία. Είναι μια παράσταση που το κοινό συμμετέχει. Κάθε βράδυ έχει διαφορετικό φινάλε. Επομένως το κοινό δεν ξέρει τι θα έρθει. Ναι. Έρχεται εκεί για να συμμετάσχει μαζί μας. Δεν το κάνεις καταπιεστικά να δείχνεις ποιος και τι. Αλλά του αρέσει γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία detective. Ψάχνουν κάθε βράδυ οι θεατές να βρουν ποιος έκανε ένα φόνο. Και επειδή έχει και αυτή τη διάδραση, δεν ξέρω, νομίζω ότι αρέσει επειδή είναι τόσο open, τόσο ανοιχτή αυτή η παράσταση. Και γι' αυτό κρατάει τόσα πολλά χρόνια. Είναι η 15η χρονιά που παίζει. Για σένα όμως πρέπει να είναι πολύ δύσκολο και θέατρο και εκπομπή και τα μωρά. Θα συνεχίσει έτσι και του χρόνου? Θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Αλλά σίγουρα το να έχω ένα γεμάτο πρόγραμμα στη ζωή μου μου αρέσει πάρα πολύ. Σου αρέσει, όσο πιο λίγο κοιμάμαι, ναι, είμαι πιο ευτυχισμένος. Δηλαδή νιώθω ότι κερδίζω από τη ζωή ώρες. Έτσι το πάω. Δεν μου λες το στυλ σου, ποιος το επιμελείται? Γιατί βλέπουμε ότι έχεις ένα στυλάκι που είναι ένα τσικ πιο πάνω από το κλασικό του άντρα που απλά βάζει. Σε ευχαριστώ που το λες, δεν το έχω προσέξει. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα, κοίταξε, όσο μεγαλώνω,
κάνω πιο απλό το στυλ μου. Παλιότερα μου άρεσε πολύ να είμαι πιο καλοντημένος, να βάζω γραβατούλες, να βάζω καμισάκια. Τώρα με τα παιδιά έχω αρχίσει και γίνομαι λίγο πιο ανάλαφος και πιο πρακτικός. Πιο άνετος για την ώρα. Αλλά γενικότερα μου αρέσει να ασχολούμαστε και στην Αντιγόνη και στα παιδιά ευτυχώς. Δηλαδή ο γιος μας με το στυλ και τον ντύσιμο έχει τρέλα. Κάθε πρωί μόνος του διαλέγει τα πάντα και μας αρέσει αυτό. Τέλειο, τέλειο. Το μουστάκι αρέσει στην Αντιγόνη. Τι αρέσει, ναι. Το άφησα εδώ για μια έναρξη που κάναμε με την Πέττη που έπρεπε να αφήσω λίγο μουστάκι και μετά λέω δεν το ξαναφήνω. Ναι, μου αρέσει να κάνω αλλαγές μικρές. Μα σου πάει πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μακαλιάς λοιπόν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έδωσε. Ένα πολύ αστείο αγόρι, ένα παιδί που πραγματικά είναι μέσα σ' όλα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έχει τις ατάκες να πει και όπως τον βλέπεις μπροστά στην κάμερα στο πρωινό, έτσι είναι και όταν έχουν διάλειμμα ή οτιδήποτε. Συνεχίζεται αυτό το πάρτι συνεχόμενα. Δηλαδή έχει στο ρόλο του κανονικότατα τον αυθορμητισμό που λέγαμε πριν και στο δικό μας το θέμα, έτσι. Είναι απόλυτα αυθόρμητος και ακόμη και οι πόζες του είναι ένα πολύ αστείο παιδί και πραγματικά προκαλεί γέλιο με τις ατάκες του και είναι και για μένα πολύ αγαπημένος. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και το στυλ του. Του το είπα και στην συνέντευξη. Αν δεις, κάνει αυτά τα μικρά πράγματα που έλεγες και εσύ, αυτός τα κάνει και στυλιστικά. Δηλαδή, δεν δίνεται απλά κλασικά, κάνει πολύ μικρές έτσι λεπτομέρειες προσέχει και του δίνουν κάτι ιδιαίτερο. Και από ό,τι μου είπε, τις κάνει και μόνος του. Δεν τις κάνει μαζί με τη. Δεν το συμβουλεύει η γυναίκα του. Μήπως συμβουλεύει εκείνος τη γυναίκα του. Ίσως, ναι, έχει άποψη πολύ στυλιστικά. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να δω και τι γίνεται στο σπίτι τους τώρα με την Αντιγόνη, το πώς περνάνε. Φαντάζομαι θα γίνεται ένας χαμός και με τα δύο μικρά. Θα έχει πολύ τρυφερότητα, αλλά θα έχει και πολύ γέλιο. Σίγουρα γέλιο. Αρκεί να το έχουμε μέσα μας το χιούμορ και το γέλιο βγαίνει σε όλες τις καταστάσεις, όσο δύσκολες και να είναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερόπη, και εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας η Ζιζή Πατεράκη. Τι κάνεις, Ζιζή μου? Καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ καλά. Και κούκλα αναρωμένη, καινούριο μαλλί. Σε ευχαριστώ. Φανταστική. Είχα πάει ταξιδάκια. Πώς πέρασες? Πάρα πολύ όμορφα. Πήγες στο? Είχα πάει στο Λονδίνο. Φανταστικά. Όπου έμεινα εκεί γύρω στις 10 μέρες. Όπου θα μιλήσουμε σε επόμενη ίσως εκπομπή για το τι έγινε εκεί. Τι είδες εκεί πέρα, θα μας τα πεις όλα. Σήμερα όμως έχεις έρθει με ένα θέμα που ενδιαφέρει τις περισσότερες γυναίκες και είναι το θέμα της απιστίας. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, Ζιζή. Να πω καταρχήν κάτι, ότι απιστία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η μοναδική απιστία είναι απέναντι στον εαυτό μας. Σαν γυναίκες μιλάω. Ναι, για πες, για εξήγησε αυτό. Ωραία. Απιστία σημαίνει λοιπόν όταν κάποιος σύντροφος, αυτό πιθανόν ναι, αυτό εννοούμε, ότι κάποιος σύντροφος ενώ είναι μαζί μας και μας αγαπάει και πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και μας θέλει, κοιτάζει άλλες. Ναι, αυτό τώρα μπορεί μια γυναίκα απιστία να θεωρήσει από ένα μήνυμα μέχρι το σεξουαλικό κομμάτι. Δηλαδή, σωστά. Μπορεί να είναι. Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Σωστά. Όμως θα πούμε ότι. Θα επανέλθω στο τι εννοώ απιστία είναι προς τον εαυτό μας. Εξήγησε μου το, ναι. Απιστία είναι θεωρητικά και πρακτικά ακόμα και ένα μήνυμα. Απιστία είναι ακόμα και μία σκέψη. Απιστία είναι ακόμα και ένα βλέμμα. Αυτό το λες γιατί είναι η αρχή στο να συμβεί κάτι περισσότερο. Είναι η αρχή ακριβώς στο να συμβεί κάτι περισσότερο. Θυμίζω σε όλους ότι όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν έχουμε μάτια για κανέναν άλλον. Δεν έχουμε, καταρχήν δεν τρώμε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε αφοσιωμένοι πάνω σε αυτό το σύντροφο. Άρα, όταν όλο αυτό περάσει σε μια δεύτερη φάση, τρίτη φάση, τέταρτη φάση της σχέσης, και ο σύντροφος, συνήθως, ας μιλήσουμε τώρα γιατί μιλάμε για τους άντρες, ναι. Αρχίζει και κοιτάζει άλλες γυναίκες ή ανταλλάσσει μηνύματα με άλλες γυναίκες, σημαίνει ότι ήδη μέσα του έχει αποφασίσει ότι αυτή η σχέση, ένα της κομμάτι έχει τελειώσει. Όχι όλη η σχέση, περίμενε ένα της κομμάτι. Γιατί μου λες ότι όταν είμαστε ερωτευμένοι, ουσιαστικά χανόμαστε ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μπορούμε να φάμε, να κοιμηθούμε, όμως αυτό δεν διαρκεί πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν διαρκεί πολύ. Ναι. Όμως, το δυστυχώς τώρα δεν ξέρω, γιατί κατά τα άλλα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εκεί ανανεωνόμαστε. Ανανεώνεται τα κιθαρά μας, ανανεώνεται η ψυχή μας, ανανεώνεται την εμφάνισή μας. Είμαστε ευτυχισμένες, λάμπει το δέρμα μας. Ακόμα και χωρίς μακιγιάζ είμαστε λαμπερές και όλοι λένε, μα τι έκανες, λες, ερωτεύτηκα. Εκεί λοιπόν, με το που σταματάει αυτό, αρχίζει η απιστία στον εαυτό της κάθε γυναίκα. Γιατί?
Αυτό εννοεί. Ναι, γιατί όταν μια γυναίκα είναι πιστή στον εαυτό της, τότε δεν την απασχολεί καν τι συμβαίνει και ο σύντροφός της αν είναι δίπλα της ή όχι, γιατί είναι πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Τι γίνεται όμως με την κοινωνία, με όλα αυτά που συμβαίνουν και σου λένε και τα σχόλια, δηλαδή δεν μπορεί να μη σε ενδιαφέρει και να τα αγνοείς όλα. Κοίταξε, σε ενδιαφέρει. Απλά πιστεύω ότι κάθε γυναίκα που είναι πιστή στον εαυτό της, δεν υπάρχει όρος απιστία. Υπάρχει όρος ότι αυτή η συντροφική σχέση τελείωσε. Αυτή η συντροφική σχέση έκανε έναν κύκλο και περνάει σε μια άλλη φάση. Που συνήθως δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε, γιατί ένας από τους δύο συντρόφους δεν θέλει αυτή. Καταρχήν μπορεί να υπάρχουν παιδιά, μπορεί να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να υπάρχουν πράγματα από πίσω. Όμως, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα της απιστίας, λοιπόν. Αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος σύντροφος, είτε άντρας είτε γυναίκας, και θα έλεγα και πιο πολύ ίσως οι άντρες, να βρούνε άλλες συντρόφους. Είτε ναι, για να πάνε ένα βράδυ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί και είναι και πολύ πιο ελεύθερα πλέον. Έτσι, οι πειρασμοί υπήρχαν πάντα, απλά τώρα είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Δηλαδή, όταν κάθε ζευγάρι πάει για ύπνο το βράδυ στο κρεβάτι με το κινητό του και ο καθένας στέλνει κάπου μηνύματα, αυτό όλο δεν είναι και τόσο συντροφικό. Ναι. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος απιστίας, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Γίνεται πολύ εύκολα. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολα. Όπως και με τις εφαρμογές που υπάρχουν τώρα, που δείχνουν ποιος είναι, ποιος θα ήθελε να κάνει σχέση μαζί σου και πόσο κοντά βρίσκεται αυτός. Έχουμε δει διάφορες εφαρμογές που φυσικά, είναι πολύ εύκολες. Πάρα πολλές εφαρμογές και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις εφαρμογές, ποια είναι η διαφορά με το παλιά με το τώρα. Ότι κάποτε ένας άντρας για να πιστήσει στη γυναίκα του ή να πάει με μια άλλη σύντροφο, θα πρέπει κάπου να τη γνωρίσει, να τη δει, να βγουν ραντεβού, να μιλήσουν ή να προχωρήσουν στην ερωτική πράξη ίσως πιο γρήγορα. Τώρα ανταλλάσσουν γυμνές φωτογραφίες, ανταλλάσσουν μηνύματα περίεργα, όπου όλο αυτό μπορεί να πει ο άλλος, μα εγώ δεν πήγα, δεν έκανα κάτι άλλο, γιατί απλά αντάλλαξα κάποια μηνύματα, αντάλλαξα κάποιες φωτογραφίες. Όμως και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια ότι κοιτάζω μια άλλη σύντροφο. Άρα έχω φύγει από τη σχέση που απιστία. Είμαι. Φυσικά. Δεν είναι μόνο η ερωτική πράξη αυτή που καθορίζει την απιστία. Η απιστία είναι, σας λέω, ξεκινάει και από τη σκέψη. Αυτό έχω δει. Ζήζε, για πες μου, πώς θα καταλάβουμε ότι ο σύντροφός μας απατά? Κοίταξε, καταρχήν, παλιά λέγαμε ότι αραιώνει η ερωτική επαφή και αυτό είναι μία ένδειξη. Θα έλεγα ότι ούτε και αυτό είναι ένδειξη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ένας σύντροφος μπορεί να έχει δύο-τρεις συντρόφους και να πάνω και από να μία μιλάμε όλες. Και να είναι σε όλες μια χαρά. Μάλιστα, υπήρχε και περίπτωση που είχα ακούσει που ο ένας είχε κάθε μία για μια μέρα της εβδομάδας. Ορίστε. Λοιπόν, ήταν οργανωμένος. Ήταν οργανωμένος. Άρα, δεν είναι η ερωτική επαφή, είναι η καρδιά. Εγώ θα φέρω την ερωτική σχέση και τη σχέση ενός άντρα και μιας γυναίκας στην καρδιά. Δηλαδή, νιώθεις αγάπη όταν τον βλέπεις, σε προσέχει, προσέχει πώς είσαι, τι κάνεις, τι ώρα γύρισες, αν έχεις φάει, αν είσαι καλά, σε φροντίζει. Από εκεί θα καταλάβουμε αν ο σύντροφος είναι μαζί μας και αν είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί μας και αν είναι μέσα στη σχέση αυτή βασικά. Δηλαδή, αν ο σύντροφος δείχνει ενδιαφέρον για μας, θα έπρεπε να μην σκεφτόμαστε αρνητικά ή ότι μπορεί να κοιτάει κάποια άλλη ή ότι μπορεί να Σίγουρα. Υπάρχει κάτι άλλο. Και επίσης η άλλη ένδειξη είναι, πάτε μαζί έξω, βγαίνετε για καφέ, πάτε σε ένα εστιατόριο. Είσαι εσύ το κέντρο της προσοχής, προσέχει εσένα ή τρώτε και αυτός κοιτάζει δεξιά-αριστερά σαν φάρος. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε. Το άλλο, σχολιάζει συνεχώς για άλλες γυναίκες. Τι φοράνε, πώς είναι, α, κοίτα αυτή τη όμορφη που είναι, κοίτα αυτό, κοίτα εκείνο. Όλο αυτό σημαίνει ότι η προσοχή του έχει φύγει από σένα, έχει φύγει από αυτή τη σχέση και είναι στις άλλες γυναίκες. Άρα δεν είναι αυτό που προσπαθεί να μας φέρει έτσι λίγο πιο μοντέρνα η κοινωνία μας σήμερα, ότι ακόμα και αν κοιτάει ο άντρας αρκεί να μην αγγίζει ή ακόμα και αν φλερτάρει δεν σημαίνει κάτι αποκλειστικά ότι σε απατάει. Να είμαστε πιο ελεύθεροι. Εσείς μου το λες λίγο πιο συντηρητικά. Δεν έχει να κάνει με το συντηρητισμό ή όχι. Έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Γιατί καμία γυναίκα, μα καμία γυναίκα, δεν ανέχεται ο σύντροφός της να κοιτάζει ή να σχολιάζονται μαζί άλλες γυναίκες. Εκεί είναι η απιστία που κάνει η γυναίκα ως προς τον ίδιο της τον εαυτό, γιατί τοποθετεί άλλες γυναίκες πάνω από εκείνην,
αρχίζει να θαυμάζει άλλες γυναίκες, αρχίζει να έχει πρόβλημα με την εμφάνισή της, αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει για να τραβήξει τον σύντροφο κοντά της. Οπότε ουσιαστικά έχει φύγει και η ίδια από αυτή τη σχέση, έχει υλοποιήσει τους φόβους της και είναι μέσα σε έναν αγώνα να κρατήσει ένα σύντροφο ο οποίος ήδη κοιτάζει αλλού. Άρα, ζήτη μας συμβουλεύεις, όταν ο σύντροφός μας είναι έτσι σε αυτό το μονοπάτι του να σχολιάζει, να κοιτάζει, τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Να λέμε ανοιχτά τι δεν μας αρέσει. Ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν θέλω. Μα είσαι ζηλιάρα. Να βάλει τα όρια της. Δεν λέμε να φτάσει σε όρια να ψάχνει ο ένας το κινητό του άλλου. Να βάλει τα όρια της, να σέβεται τον εαυτό της, να αγαπάει η ίδια τον εαυτό της και να μην ζει διαρκώς με το φόβο ότι ο σύντροφός της την απατά. Γιατί μπορεί και ο σύντροφός της να έχει ακριβώς τον ίδιο φόβο και να τα κάνει αυτά από ανασφάλεια. Οπότε ναι, χρειάζεται πολλά μπορεί να είναι τα σενάρια. Χρειάζεται το ζευγάρι λοιπόν πάντα να συζητά μαζί του και πάντα η γυναίκα να νιώθει ότι ο σύντροφός της είναι κοντά της μέσα από την καρδιά του. Δηλαδή ότι αληθινά την αγαπά, αληθινά την νοιάζεται όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Δηλαδή ότι είναι μια σχέση μια εβδομάδα είτε 20 ετών, να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον ότι η άλλη είναι μοναδική στη ζωή του. Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να προδώσει μια απιστία? Ενδιαφέρον αυτό. Θα πάω μετά στο δεύτερο που είναι η ερωτική επαφή. Έτσι, όταν ένα ζευγάρι έχει να κάνει έρωτα πάνω από 10 μέρες, λέμε ότι οι άνθρωποι κρατιούνται ζωντανοί και μέσα από την ερωτική επαφή. Ανανεώνει τις ορμόνες μας. Νιώθουμε επιθυμητοί. Είναι λοιπόν αδικία ο ένας σύντροφος. Αυτά είναι καμπανάκια όταν εννοείται. 10 μέρες εγώ δίνω το όριο. Κανονικά οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, 2 φορές τη βδομάδα χρειάζεται να έρχονται σε ερωτική επαφή. Για να κρατιούνται ζωντανοί και να αισθάνονται επιθυμητοί. Ανεξάρτητα. Μπορεί να μην ολοκληρωθεί η πράξη, να γίνουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά η αγκαλιά, η επαφή, η ερωτική, ότι σε θέλω, είμαι εδώ για σένα. Χρειάζεται μάλλον. Δεν λέμε πρέπει, χρειάζεται να ανταλλάσσουν οι άνθρωποι αυτή την ενέργεια μεταξύ τους. Οπότε και αυτό είναι ένα δείγμα απιστίας όταν ακούω ζευγάρια που έχουν να κάνουν έρωτα πάνω από μήνα. Ναι. Και θεωρούν ότι όλα είναι καλά. Γιατί ο μήνας γίνεται 2 μήνες, 3 μήνες και μετά πάμε στα χρόνια. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε αν ο άντρας μας απατά. Φυσικά μας απατά ή φυσικά κάτι άλλο σκέφτεται. Γιατί η αντρική φύση είναι διαφορετική από τη γυναικεία. Ο άντρας, η γυναίκα μπορεί να κάνει υπομονή. Γιατί έχει και τις ορμόνες στην περίοδο, ο άντρας δεν μπορεί. Οπότε ουσιαστικά χρειάζεται συχνή ερωτική επαφή για να πούμε ότι είμαστε εντάξει. Σε περίπτωση τώρα που μάθουμε κάτι, τι πιστεύεις πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι ενέργειες? Σίγουρα, όχι να πάμε να ξεμαλιάσουμε την άλλη γυναίκα, γιατί και η άλλη γυναίκα κάτι κι αυτή ψάχνει. Δεν μας φταίει σε τίποτα. Μας φταίει ο σύντροφός μας και η σχέση που έχουμε με τον σύντροφό μας. Όταν λοιπόν ανακαλύψω ότι ο σύντροφός μου με εξαπατά, θα έλεγα, δηλαδή λέει ότι είναι εδώ ενώ δεν είναι, χρειάζεται να κάνω μια ανοιχτή συζήτηση. Όσο το αφήνω αυτό να μένει και να προσπαθώ να ψάξω και να διερευνήσω, το θέμα αυτό μεγαλώνει. Το πιάνω επιτόπου και του λέω: κοίτα να δεις, έμαθα αυτό. Είναι έτσι. Μην προσπαθείς να με πεις ότι δεν είναι έτσι και θέλω, με ενδιαφέρει ο γάμος μας, η σχέση μας. Μπορείς να είσαι μέσα σε αυτή τη σχέση μονογαμικός, μόνο μαζί μου. Και εκεί να κάνω μια ανοιχτή συζήτηση με ηρεμία. Και όχι με φωνές, με νεύρα και που πιθανόν βιώνουμε όλο αυτό το θυμό ότι δεν είμαστε πια επιθυμητοί, δεν μας αρέσει ο σύντροφος. Αλλά πρώτα εμείς δεν γίναμε επιθυμητοί στον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω ότι η εξαπάτηση και ξεκινά πρώτα από τον εαυτό μας. Και αν διορθωθεί αυτό, ίσως διορθωθούν και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, επίσης χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί στο ότι ο άλλος μπορεί να κάνει ένα λάθος. Και να επιτρέψουμε να γυρίσει πίσω. Αν αυτό το κάνω με αγάπη, η σχέση μπορεί να σωθεί. Δεν σημαίνει ότι η σχέση τελείωσε. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό. Ζιζί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν με τα θέματα τα δικά μας, τα όμορφά μας, για να γινόμαστε καθημερινά πιο όμορφες, πιο λαμπερές, αλλά και πιο νέες. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη την Μανώλη Αλεξάκη. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι υπέροχη εκπομπή, είναι υπέροχο το στούντιο. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και την Κωνσταντίνα, το μοντέλο μας. Γεια σας. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά, που πρώτον είμαι στην εκπομπή σου και δεύτερον θα δείξουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα σε όλες τις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί και ενδιαφέρει τις γυναίκες οι οποίες θέλουν έτσι να μοιάζουν λίγο πιο νέες, αλλά είναι και μία τάση. Mm-hmm. Αυτό το ανωδικό που είναι όλα τα πρόσωπα, όλα τα φρύδια, όλα τα μάτια πάνε προς τα πάνω. Τι γίνεται με αυτό? Γενικά, εγώ θα πω ότι το ωραιότερο μυστικό νεότητας είναι το χαμόγελο.
Άρα, με το να χαμογελάμε, νούμερο ένα, φαινόμαστε και πιο νέες και πιο όμορφες. Και δεύτερον, Μανώλη, γυμνάζ... το κάναμε αυτό. Το κάναμε. Πες μας. Δεύτερον, γυμνάζονται οι μύες του προσώπου και τα μιλά. Καλά. Αλλά για εσάς που θέλετε να κάνουμε κάτι πιο έξτρα, πάμε να δούμε ακριβώς τι κάνουμε, ώστε να δείχνει το πρόσωπό μας μυστικά. Πολλά χρόνια νεότερο. Μπράβο. Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μυστικό των φωτοσκιάσεων για να μας λένε όλοι τι έκανες, ρε παιδί μου. Τι έκανες, φαίνεσαι τόσο νεότερη. Λοιπόν, ξεκινάω. Έχω ενυδατώσει σωστά το πρόσωπό μου και έρχομαι και τοποθετώ foundation, κοινός make-up. Θέλουμε το make-up να είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα με το δέρμα μας και για να είναι ακόμα πιο λαμπερό και φωτεινό, θα τοποθετήσω με βρεγμένο beauty blender. Αυτό θα βοηθήσει να εισχωρήσει καλά το προϊόν μου και να μην έχω άγχος αν έχω μπαλώματα ή αν είναι σκληρό ή βαρύ. Κάνεις πρώτα βάση όλου του προσώπου και μετά τις φωτοσκιάσεις. Ναι. Γιατί θέλω, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνουμε βάση στο πρόσωπο, όμως νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για όλες τις γυναίκες είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος που θα δείξω τώρα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που βάζουν όλα τα. Δηλαδή βάζουν λίγο από make-up, λίγο από φωτοσκίαση, λίγο από τις λάμψες. Και μετά αρχίζω και μπλεντάρω. Βγήκε καπικάσο. Αλλού πήγε η μύτη, αλλού πήγε το μάτι. Αλλού... καμία σχέση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνεται cut και το ξανακάνουν από την αρχή μετά. Πολύ δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό το λόγο θέλω να σας δείξω ακριβώς τον πιο εύκολο τρόπο. Λοιπόν, ξεκινώ και βάζω το make-up μου πάρα πολύ εύκολα, όπως το βάζουν όλες οι γυναίκες μπροστά στον καθρέφτη τους. Γιατί θα δείξω έναν τρόπο το οποίο μπορεί να το κάνει κάθε γυναίκα πριν πάει στη δουλειά, πριν πάει στο γραφείο, γιατί κάθε γυναίκα δικαιούται να αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την εκδοχή του εαυτού της και να φαίνεται πολύ πιο νέα και εντυπωσιακή. Γρήγορα όμως και εύκολα, γιατί χρόνος δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο. Καταλήγουμε να μην είμαστε μακιγιαρισμένες το πρωί, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Οπότε χρειαζόμαστε κάτι πολύ εύκολο. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν κάθε γυναίκα να είναι ο καλύτερος make-up artist του εαυτού της. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό μου αρέσει. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι θα χρησιμοποιήσω ένα concealer 2 τόνους περίπου πιο φωτεινό από το foundation και θα το τοποθετήσω. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, κορίτσια. Θα δημιουργήσω ένα τρίγωνο το οποίο θα ξεκινάει από την εσωτερική γωνία των ματιών και θα πρέπει να έρθει να συναντήσει το φρύδι. Αυτό θα δώσει αμέσως, θα παρατηρήσετε, ότι εκτός από πιο ξεκούραστο εφέ στο πρόσωπο, θα δώσει μία άμεση ανωδικότητα. Άρα τοποθετούμε το κονσίλερ από την βάση στα πλαϊνά της μύτης μέχρι κρόταφο επάνω. Πιάνουμε εδώ. Ακριβώς. Και θα σχηματίσουμε ένα τρίγωνο το οποίο ουσιαστικά θα σταματά εδώ. Πάρα πολλές γυναίκες βάζουν το κονσίλερ τους σαν ένα ανάποδο φεγγάρι. Ναι. Αυτό κάνει τα μάγουλά μας πιο έτσι και δεν δίνει σχήμα στο πρόσωπο παρά μόνο το κάνει πιο παχύ. Αυτό θα το κάνουμε αν δεν έχουμε καθόλου μιλαράκια. Έχουμε πάρα πολύ στενό πρόσωπο. Κατάλαβα. Άρα, Μανώλη, θέλουμε... μου λες ότι εκεί που σταματάει το κονσίλερ, εκεί είναι όλο το μυστικό. Ακριβώς. Δεν είναι ότι το βάζαμε λάθος, το σταματούσαμε σε λάθος. Ακριβώς, το σταματούσαμε και επίσης πολλές γυναίκες το κατεβάζαμε και δημιουργούσαμε μία καμπύλη εδώ. Ναι. Αυτό δημιουργεί μάγουλο προς τα έξω. Είναι καλή τεχνική μόνο για μία γυναίκα η οποία έχει στενό πρόσωπο. Τι προτείνω σε κάποια άλλη εκπομπή να δείξουμε τι κάνουμε για να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση μήλων. Okay. Όμως τώρα θέλω να κάνουμε αποτέλεσμα ανωδικότητα στο πρόσωπο. Κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα από το εσωτερικό τρίγωνο μέχρι αυτό εδώ το σημείο και πηγαίνοντας προς τα έξω να έρθει να συναντήσει το φρύδι μου, τοποθετώ κονσίλερ. Έπειτα περνάω στο πηγουνάκι, στο κούτελο και τέλος στη ράχη της μύτης μου. Αυτό το οποίο θέλω είναι το εξής. Πολλές γυναίκες έχουν δυσχρωμία στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείς ένα κονσίλερ το οποίο είναι ελαφρώς πιο ροδακινή. Για να δώσω φωτεινότητα θα έρθω και θα χρησιμοποιήσω ένα κονσίλερ το οποίο έχει, αν είμαστε λίγο πιο σκούρες, πιο κίτρινο υπότονο. Ρωτήστε τις beauty advisors να σας βοηθήσουν πάντοτε. Πιο κίτρινο υπότονο ή πιο φωτεινό και έρχομαι όχι εκεί που είναι ο σκούρος κύκλος, αλλά λίγο πιο κάτω και φωτίζω εδώ. Άρα τι έχουμε κάνει? Το μυστικό λοιπόν δεν είναι ακριβώς κάτω από τα μάτια, ακριβώς. Όχι πολύ κοντά στα βλέφαρα. Ακριβώς. Είναι πιο κάτω. Ακριβώς. Και εκεί βάζεις και δύο χρωματισμούς. Βάζω concealer. Δύο χρωματισμούς, γιατί θέλουμε και να αποχρωματίσουμε και να φωτίσουμε. Το ένα σου κονσίλερ είναι πιο φωτεινό, τα ξαναλέω εγώ για να τα μάθουμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Το ένα σου κονσίλερ είναι πιο φωτεινό,
Και το άλλο είναι πιο ροδακινή. Ροδακινή. Εκεί πέρα λοιπόν που οι περισσότερες γυναίκες έχουν μια έντονη καθημερινότητα, κουράζονται, είναι μανούλες, είναι επαγγελματίες, μπορεί να βγάλουν διαχρωμία κάτω από τα μάτια. Εκεί πέρα λοιπόν τοποθετούμε το ροδακινή μας κονσίλερ για να δώσουμε κάλυψη. Okay. Λίγο πιο κάτω τοποθετώ το πιο φωτεινό και τα μιξάρω ουσιαστικά για να έχω και φωτεινότητα αλλά και κάλυψη. Ωραία, τέλεια. Συνεχίζω και επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία από την άλλη πλευρά. Παίρνω λοιπόν, παρατηρείτε ότι χρησιμοποιώ μόνο το Beauty Blender. Άρα βλέπετε πόση διευκόλυνση δίνω ήδη στον εαυτό μου και λόγω του ότι είναι βρεγμένο το Beauty Blender μου, έρχεται και τα απλώνει όλα άψογα χωρίς να είναι σκληρά. Και έχουμε το αποτέλεσμα, αυτό το μοντελέ, το πιο λαμπερό που είναι όλα ενοποιημένα άψογα. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο μακιγιάζ είναι το μπλεντάρισμα. Να μπορούν τα υλικά να μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Και τι πιο σημαντικό σε αυτό από τα εργαλεία μας. Άρα τα πινέλα μας, το beauty blender μας, τα προσέχουμε να είναι από εταιρείες που εμπιστευόμαστε, τα πλένουμε πολύ καλά, ακόμα και αν εμείς οι ίδιες χρησιμοποιούμε τα ίδια και τα ίδια και δεν τα δίνουμε σε άλλους και πάλι κάθε φορά που κάνουμε μακιγιάζ πρέπει να πλένουμε πολύ καλά και τα πινέλα μας και το beauty blender μας. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κομμάτι της υγιεινής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα λαμπερό καθαρό πρόσωπο και επίσης να ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της τεχνικής. Πολλές φορές η κάθε γυναίκα μπορεί να έχει φανταστικά προϊόντα στη βαλίτσα της, αλλά η χρήση που τους κάνει να είναι λανθασμένη, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα να μάθουμε σε όλες τις γυναίκες πώς τα προϊόντα τους μπορούν να τα κάνουν άκρως χρηστικά και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία, θα σε ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Εάν έχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε και κονσίλερ και δεύτερο χρώμα κονσίλερ και make-up και όλα αυτά. Μπορούμε με ένα make-up να τα κάνουμε όλα? Η αλήθεια είναι πως όχι. Μπορούμε όμως με 5 προϊόντα πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα επαγγελματικό. Αλλά εσύ δίνεις βάση δηλαδή στην επιδερμίδα. Ναι. Αν έχουμε 5 προϊόντα, τα περισσότερα είναι στην επιδερμίδα. Ακριβώς. Αν έχω κάνει σωστό ένα αποτέλεσμα στην επιδερμίδα, βάζω λίγο μάσκαρα, βάζω ένα gloss και φεύγω και είμαι λαμπερή. Πολλές γυναίκες κάνουν το άκρος αντίθετο. Βάφουν πολύ εντυπωσιακά τα μάτια και τα χείλη και το δέρμα το αφήνουν άβαθο. Ναι. Αυτό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα λίγο πιο κουρασμένο, διότι το χρώμα είναι στα μάτια. Το χωρίς να προτιμώ να βάλω την αντιλιακή του και να βγουν έξω, ειλικρινά. Ναι. Ειλικρινά. Έρχομαι λοιπόν, κλείσαμε Κωνσταντίνα μου και τοποθετώ το κονσίλερ μου και πάνω από τα βλέφαρα. Θέλω να αποχρωματίσω για να μπορέσω να επαναχρωματίσω μετά με τις φωτοσκιάσεις μου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει ήδη ένα αρκετά φωτεινό ανωδικό αποτέλεσμα και έρχομαι να κάνω το ακόμα επόμενο βήμα. Γύρνω με Κωνσταντίνα μου από εδώ και ψάχνω να βρω το ζυγωματικό που εκεί θα φωτίσω πάλι με το κονσίλερ μου. Θα πάρω δηλαδή ακριβώς από κάτω από το ζυγωματικό μου και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μία παράλληλη η οποία πηγαίνοντας θα σκεφτούμε ότι από τη γραμμή του χαμόγελου θέλω να πηγαίνει προς το αυτάκι μου εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο αν σκεφτούμε το πρόσωπο με παράλληλες και ότι όλες θέλουμε να πηγαίνουν ανωδικά οι παράλληλες. Και είναι έτσι, πάνω στο κόκαλο. Είναι ακριβώς από κάτω από το κόκαλο. Γιατί δηλαδή, θα βάλεις φωτοσκίες πάνω στο κόκαλο. Ναι, δηλαδή σκέψου ότι είναι εδώ τα χείλη μου και τραβάω και το πάω εδώ. Δηλαδή όλα είναι παράλληλες. Από το τέλος του ρουθουνιού μου μέχρι τον κρόταφό μου είναι η δεύτερη παράλληλη που θέλω να δημιουργήσω το φως και ουσιαστικά με 2 παράλληλες έχω δώσει ακριβώς την τέλεια ανωδικότητα στο πρόσωπο. Το επόμενο μου βήμα είναι θα πάρω ένα πινέλο το οποίο έχει γωνία και θα πάρω και μία φωτοσκίαση το λένε. Είναι πιο καφέ, ψυχρό καφέ χρώμα για να έρθω να δημιουργήσω φωτοσκιάσεις. Ωραία. Πάντα τεινάζω στο χέρι μου όλα μου τα προϊόντα τους ώστε να μην βάλω πολύ προϊόν. Μάλιστα. Γυρίζουμε από εδώ και τι κάνουμε, βρίσκω το βάθος και έρχομαι ελαφρώς και τραβάω μία γραμμούλα εδώ, το θέλω όσο πιο ψηλά γίνεται. Για να πάνε πάνω όλα στο ψηλά, κόκαλο. Μπράβο. Μανώλη, το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα μας λέγατε make-up artist ότι πάμε κάτω από το κόκαλο. Με άκουσες που ήταν το πω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η μόδα αλλάζει και γι' αυτό μας τα αλλάζει. Αλλά να τα λέτε ότι αλλιώς ήταν την προηγούμενη δεκαετία, αλλιώς είναι τώρα. Τώρα έχουν ανέβει όλα. Και είναι η φωτοσκίαση πάει ακριβώς πάνω στο κόκαλο και πραγματικά
ανεβάζει όλο το πρόσωπο πολύ περισσότερο. Εγώ αυτό που πιστεύω, ενώ έχεις πάρα πολύ δίκιο και το μακιγιάζ έχει να κάνει με τάσεις, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σαν επαγγελματίας πολλών ειδών φωτοσκιάσεων ανάλογα με το σχήμα προσώπου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Δεν είναι δηλαδή για όλες τις γυναίκες ότι πρέπει να είναι πάνω. Όχι. Okay. Γι' αυτό το λόγο δείχνουμε τώρα το πώς κάνουμε το αποτέλεσμα lifting. Μία άλλη γυναίκα μπορεί να θέλω να της μειώσω το κόκαλο εδώ. Μία άλλη γυναίκα μπορεί να θέλω να της βγάλω τα ζευματικά προς τα έξω. Υπάρχουν πολλών ειδών φωτοσκιάσεις ανάλογα με το σχήμα προσώπου που έχω και θέλω να δημιουργήσω. Ωραία. Τώρα λοιπόν που θέλω να κάνω το αποτέλεσμα όλα ψηλά, βάζω και το ρουζ και το bronzing και το concealer τελείως σε άλλα μέρη. Άρα γι' αυτό βάζουμε ακριβώς πάνω στο κόκκαλο, γιατί θέλουμε να δώσουμε την τάση της ανωδικότητας. Okay. Δεν είναι απέσπατος κιάσης. Περνάω λοιπόν εδώ, πάω ψηλά. Κλείσε μου, περνάω από το μάτι, θέλω αυτό να το δείτε όλες οι γυναίκες και να το κρατήσετε ευλαβικά και πάω ψηλά και τραβάω μία γραμμή εδώ και τη σβήνω εδώ. Αυτό έχει αποτέλεσμα lifting εντελώς. Αμέσως. Είναι σαν να έχεις κάνει botox αμέσως στο μάτι σου. Ακριβώς. Περνάω από το κουτελάκι και περνάω επίσης και από το ζυγωματικό εδώ και θέλω εδώ και εδώ, γύρνε λίγο Κωνσταντίνα μου, εδώ από εκεί, από εδώ, εδώ και αρχίζω και το μπλεντάρω. Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες αυτό να μην τις τρομάξει καθόλου, διότι μετά που θα βάλω πούδρα θα έρθω να τα ενοποιήσω και να τα κάνω πολύ πιο φυσικά. Άρα βλέπουμε τη διαφορά του χρώματος, αλλά δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό. Καθόλου, καθόλου. Να το φτιάξουμε. Επίσης, τώρα που αρχίζει να καλοκαιριάζει και θα αρχίσουμε να μαυρίζουμε, μπορούμε να πάμε σε πιο θερμούς τόνους στα σκούρα μας, στις σκούρες μας φωτοσκιάσεις. Φυσικά, αυτή τη στιγμή έχω χρησιμοποιήσει μία θερμή φωτοσκίαση για την Κωνσταντίνα. Εάν όμως ήμασταν πολύ πιο φωτεινές ή είναι χειμώνας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ψυχρή φωτοσκίαση. Κατάλαβα, έτσι διαχωρισμό. Λοιπόν, περνάω εδώ και περνάω τη ράχη της μυτούλας. Θέλω να δείτε τη δεξιά και την αριστερή πλευρά πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Όλα ψηλά. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά του προσώπου, γύρνα μου Κωνσταντίνα. Και περνάω εδώ, το σβήνω ανωδικά. Ένα μεγάλο μυστικό, κορίτσια, είναι κρατάω τα πινέλα μου όσο πιο πίσω γίνεται, ούτως ώστε οι κινήσεις μου να είναι πολύ αέρινες. Και τεινάζω το περιττό μου προϊόν στο χεράκι μου, ούτως ώστε να μην κάνω μπαλώματα. Χρησιμοποιείς πούδρα τώρα δηλαδή? Είναι ξηρό προϊόν, είναι πούδρα. Δεν πιστεύω, αν θες να σου μιλήσω ειλικρινά, ότι καμία γυναίκα θα κάτσει στις 7-8 η ώρα το πρωί που θέλει να ετοιμαστεί γρήγορα να βάλει ένα κρεμόδες προϊόν. Θέλει ένα ξηρό προϊόν να το βάλει μπαμ μπαμ να φύγει. Είναι πιο γρήγορο. Είναι πολύ πιο γρήγορο. Και επειδή το βάζω σε υγρό foundation, έχει αποτέλεσμα σαν να ήταν ακριβώς κρεμόδες προϊόν. Άρα και κάνουμε το αποτέλεσμά μας πολύ πιο γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Περνάω από εδώ και τι κάνω, τραβάω μια γραμμή, τη σβήνω λίγο από πάνω και τη σβήνω λίγο από κάτω. Περνάω εδώ στο πηγουνάκι μου να το κάνω λίγο πιο μυτερό και έπειτα θέλω εδώ να μείνουμε πολύ, παιδιά. Θέλω να δείτε ότι όλο το μυστικό των διασύμων είναι ότι εδώ το πάω ψηλά και θα δούμε το αμέσως επόμενο μυστικό μετά. Κάνω λοιπόν αυτό. Μπέλα Χαντίν. Ακριβώς. Ακριβώς. Το επόμενο που θα κάνω είναι ξαναπαίρνω το μαγικό μου beauty blender, σας έχω λίγα πινέλα και τι κάνω, τα περνάω έτσι από πάνω. Παρατηρούμε λοιπόν ότι με ένα ξηρό προϊόν έχω μους αποτέλεσμα σε όλο το πρόσωπο. Ενοποιούνται όλα μαζί, κοίτα μου ψηλά, και πάντα πριν βάλω πούδρα και σφραγίσω τις υγρές μου υφές, το πιο σημαντικό από όλα είναι να ξαναπεράσω, να ενοποιήσω για να μην μου κάνει γραμμούλες. Παίρνω την πούδρα μου, εγώ προτείνω να έχετε, για να το πάτε έτσι λίγο πιο να το εξελίξουμε εδώ πέρα, να πάρετε μία πούδρα η οποία να έχει ελαφρώς κίτρινο υπότονο, για να μπορέσετε να δώσετε φωτεινότητα. Πάλι τεινάζω το περιττό μου προϊόν στο χεράκι μου και παίρνω ένα πομπόν, παίρνω ξανά το beauty blender μου αν επιθυμώ, το οτιδήποτε και ταμπονάρω, άρα σφραγίζω ουσιαστικά το αποτέλεσμά μου. Είναι σαν να έχω βάλει ένα εξωτερικό primer. Και παίρνω από εδώ και τραβάω πάλι την παράλληλη που έβαλα concealer, ούτως ώστε τα μαλακώνεις όλα, να έτσι τα ενοποιήσω, ναι, να τα μαλακώσω. Και το πιο σημαντικό, να τα σφραγίσω, γιατί κάθε γυναίκα δεν θέλω να ξανασχοληθεί με το μακιγιάζ της μέχρι το βράδυ να κάνει τον ντεμακιγιάζ της. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα που σπάει το make-up, κούτελο, ράχη της μυτούλας, παριές, κάτω από τα μάτια και για να τονίσω τις φωτοσκιάσεις μου, περνάω ακριβώς εκεί. Και έχω το ωραιότερο αποτέλεσμα και το πιο δροσερό και φυσικό. Τοποθετώ, κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία
και από την άλλη πλευρά και ωραία. Ουσιαστικά φωτίζω εκεί που έχω βάλει το κονσίλερ μου. Περνάω πάλι την παράλληλη μου εδώ. Παρατηρείτε ότι όλα είναι ταμποναριστά και ότι ουσιαστικά γραμμούλες, σπόροι, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Σε έχει, πόση ώρα. Έχεις δώσει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ ανωδικό. Και ενώ στην αρχή φαινόταν πολύ έντονο, τελικά είναι αυτό που λες. Δεν είναι, όχι. Το επόμενο βήμα και ένα μεγάλο, δεν θα πω λάθος, θα πω ατόπιμα που κάνουν πολλές γυναίκες, είναι το πού τοποθετούν το ρούς τους. Πολλές γυναίκες, γύρω με Κωνσταντίνα μου από εκεί, τοποθετούν το ρούς τους εδώ που βάζουμε τις φωτοσκιάσεις. Σκεφτείτε ότι αν τρέξουμε και υδρώσουμε, ποτέ δεν κοκκινίζουμε εδώ. Θέλουμε ουσιαστικά να φέρουμε τη ροδαλότητα και το ζυγωματικό μας ψηλά. Άρα τοποθετούμε το ρούς υγείας μας όσο πιο κοντά στα ματάκια μπορούμε. Αυτό μεταφέρει, κάνει ένα baby αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Γλυκένει πάρα πολύ το πρόσωπο, γλυκένει πολύ και ανεβάζει τα ζυγωματικά μας. Και είναι κι άλλος ένας τρόπος έτσι να μοιάζουμε πιο μικρές ηλικία. Ναι, ηλικία, και πιο δροσερές και πιο νεανικές και θεωρώ ότι κολακεύει. Δείτε αμέσως πώς άλλαξε και αναδείχθηκε το πρόσωπο της Κωνσταντίνας. Το μυστικό είναι όσο πιο ψηλά, αλλά λοξά. Λοξά. Δείτε τη μία πλευρά και δείτε την άλλη, πόσο γλυκό και πόσο ανωδικό έγινε. Πάλι το περιττό μου προϊόν το αφήνω στο χεράκι μου και τοποθετώ εδώ ψηλά. Περνάω και λίγο στην κόγχη του ματιού, ούτως ώστε να φέρω ροδαλότητα και λίγο πάνω από το φρυδάκι. Είναι σαν να φέρνω μία παρένθεση υγείας στο μάτι. Βάζουμε ένα lip gloss και είναι, έτοιμο. Ναι, γιατί είναι τόσο όμορφη η βάση μας, ναι, που δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Και τώρα, σε πόση θέλουμε ώρα και πόσα προϊόντα. Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό θέλω να πω. Αλλά αν θέλουμε και για βραδινό μετά, μπορούμε να βάλουμε πολύ ένα κόκκινο κραγιόν. Ναι, ένα έντονο κραγιόν. Επίσης, κάτι σημαντικό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έκανα τα φρύδια της Κωνσταντίνας με ένα προϊόν, μπορεί να είναι κερί, μπορεί να είναι πομάδα, και τα σήκωσα ψηλά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ανωδικά φρύδια, γιατί το φρύδι για το σχήμα του προσώπου είναι σημαντικό. Τα ανωδικά φρύδια αμέσως έρχονται και δίνουν ένα πιο γατήσιο και ανωδικό αποτέλεσμα στο μάτι. Mm-hmm. Άρα προτείνω στις γυναίκες να προσπαθήσουν να τα χτενίσουν λίγο πιο ανωδικά και να τονίσουν τη γωνία τους. Τέλος, ούτως ώστε το αποτέλεσμά μου να κρατήσει για όλη μέρα, αλλά και να το μαλακώσω σε περίπτωση που νιώθω ανασφάλεια, περνάω την πούδρα μου σε όλο το πρόσωπο. Εξουδετερώνω γυαλάδες, εξουδετερώνω υπερέκριση λιπαρότητας. Και περνάμε ένα lip gloss στα χείλη και είμαστε έτοιμες. Δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Ακριβώς, δεν χρειάζονται πολλά. Περνάμε ένα gloss, έχουμε βάλει λίγο μάσκαρα στο τελείωμα και έρχομαι και έχω ένα υπέροχο, δροσερό, λαμπερό look για όλη μέρα. Τέλειο. Έτσι, μόνο για να γλυκάνεις λίγο. Έχει και μια χυλάκια. Ωραία. Είσαι μία κούκλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σα. Είναι οι κινήσεις σου γρήγορες, στοχευμένες και μας δίνουν αυτή την οδικότητα που θέλουμε, ναι, να είμαστε πάντα νέες και όμορφες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό η κάθε γυναίκα να εξασκεί καθημερινά έστω και λίγο την τεχνική της στο μακιγιάζ. Αυτό θα την ανεβάσει. Καμία απογοήτευση, το μακιγιάζ είναι δημιουργία και παιχνίδι. Είναι τέχνη και μας κάνει να νιώθουμε όμορφες. Να είστε καλά. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή μας και για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ραντεβού ξανά την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!